Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον με θέμα τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Θα διαβάσουμε λοιπόν από το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, από το 13ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, σελίδα 860 και εδάφιο 31. Διαβάζω από το 31 εδάφιο. Άλλην παραβολήν παρέθηκε εν εις αυτούς λέγον: «Ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με κόκκον συνάπεως, τον οποίον λαβών άνθρωπος έσπειρεν εν το αγρό αυτού, το οποίον είναι μεν μικρότερον πάντων των σπερμάτων, όταν όμως αυξηθεί, είναι μεγαλύτερο το λαχάνον και γίνεται δέντρον, ώστε έρχονται τα πετεινά του ουρανού και κατασκηνούσιν εν της κλάδης αυτού». Άλλην παραβολήν είπε προς αυτούς: «Ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με προζύμιον, το οποίο λαβώσα γηνή, ενέκρυψε εις 3 μέτρα αλεύρου, έως σου έγινε όλον ένσημον. Ταύτα πάντα ελάλησεν ο Ιησούς δια παραβολών προς τους όχλους, και χωρίς παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς, δια να πληρωθεί το ρηθένδια του προφήτου λέγοντος: «Θέλω ανοίξει εν παραβολές το στόμα μου, θέλω αναγγείλει, απαγγείλει πράγματα και κρυμμένα από καταβολής κόσμου». Θα διαβάσουμε και από το 44 εδάφιο συνέχεια. Πάλι νομία είναι η βασιλεία των ουρανών με θησαυρών και κρυμμένων εν το αγρό, τον οποίον ευρών άνθρωπος έκρυψεν και από τις χαράς αυτού υπάγει και πολύ πάντα όσα έχει και αγοράζει των αγρών εκείνων. Πάλι νομία είναι η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον έμπορον, ζητούντα καλούς μαργαρίτας, ως της ευρών έναν πολύτιμο μαργαρίτην, υπήγε και πούλησε πάντα όσα είχε και ηγόρασε αυτόν. Πάλι ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με δίκτυον, το οποίο ερήφθη εις την θάλασσαν και συνήγαγεν από παντός είδους, το οποίο αφού εγεμίστη ανεβίβασαν επί των αιγιαλών και καθίσαντε συνέλεξαν τα καλά εις αγία, τα δε αχρία έριψαν έξω. Ούτω θέλει είστε εν τη τελεία του αιώνος. Θέλουσι να εξέλθει άγγελοι και θέλουσι αποχωρήσει τους πονηρούς εκ μέσω των δικαίων, και θέλουσι ρίψει αυτούς εις την κάμινον του πυρός, και εκεί θελείστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: «Εννοήσατε τα αυτά πάντα?» Λέγουσι προς αυτόν: «Ναι, Κύριε». Ο δε είπε προς αυτούς: «Δια τούτο πας γραμματεύς μαθητευθείς εις τα περί της βασιλείας των ουρανών, είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδεσπότην, ως της εκβάλλει εκ του θησαυρού αυτού νέα και παλαιά. Και αφού ετελείωσε ο Ιησούς, τα σποραβαλά ταύτας αναχώρησε νεκήθεν. Αμήν». Αφού περιέγραψε και ερμήνευσε την παραβολή του σπορέως και την παραβολή των ζυζανίων, συνεχίζει με το τρίτο μυστήριο, θα λέγαμε, με την τρίτη παραβολή της βασιλείας των ουρανών. «Ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με κόκκο συνάπεως, το οποίο λαβών άνθρωπος έσπειρε το αγρό αυτού, το οποίο είναι μεν μικρότερον πάντων των σπερμάτων». Η βασιλεία λοιπόν των ουρανών είναι μικρότερη από όλα τα σπέρματα μέσα στη γη. Είναι ό,τι το μικρότερο. Δηλαδή, στους Έλληνες μορία. Οι Έλληνες ζητούν σοφία. Τι είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την αποτροπή των Ελλήνων? Η ανοησία, η μορία, τουλάχιστον των αρχαίων Ελλήνων. Στους Ιουδαίους, στους Ισραηλίτες, σκάνδαλο. Τι έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στα πράγματα του Θεού. Και εκείνο το οποίο τελείως περιφρονούσαν ήταν τα σκάνδαλα, το σκάνδαλο. Σε αυτούς λοιπόν υπήρξε σκάνδαλο, στους Έλληνες υπήρξε και υπάρχει μορία. Ακόμη η Εκκλησία του Χριστού, που είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος, το σπίτι της Βασιλείας των Ουρανών, θα τολμούσαμε να πούμε επί της γης, αποτελείται όχι από σοφούς, αλλά ούτε από ισχυρούς, ούτε από δυνατούς, ούτε από σπουδαίους, ούτε από μεγάλους, αλλά τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός για να κατασχύνει τους σοφούς, και τα αγενή και τα μικρά και τα ασήμαντα για να κατεσχύνει τους ευγενείς, τους δυνατούς και τους ισχυρούς. Βλέπετε, υπάρχει μία επιλογή του Θεού. Δεν διάλεξε μεγάλους επιστήμονες, αλλά ψαράδες διάλεξε.
για να κάνει μαθητάς ο Χριστός και να χειριχθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού, ώστε να αποδειχθεί περίτρανα ότι το έργο του Θεού δεν γίνεται με ισχύ ή με δύναμη ή με σοφία ανθρώπινη ή με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά γίνεται με απόδειξη Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως Πνεύματος Αγίου, όπως βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, ουχή δια ισχύος, ουδέ δια δυνάμεως, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτό είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Μην περιμένουμε μέσα στην Εκκλησία να δούμε ισχυρούς, ευγενείς, δυνατούς ανθρώπους και περιστατικά, ανθρώπινα και γήινα. Αντιθέτως, θέλουμε να δούμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, την παρουσία του Θεού, τη δόξα του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν είναι ένα φιλοσοφικό σύγγραμμα, δεν απεστάλλει από τον ουρανό για να δώσει μια εξαιρετική διάκριση στους ανθρώπους που θέλουν μόρφωση, αλλά ήρθε να ευαγγελίσει τους πτωχούς, τους συντετριμένους στην καρδιά, τους ταπεινούς, τους φυλακισμένους, τους εχμαλώτους, τους αδύνατους. Δεν λογαριάζει δυνάμεις ανθρώπινες ο Θεός. Εκείνο που λογαριάζει είναι ειλικρινές καρδιές. Τον αγράμματο τον Πέτρο τον έκανε Απόστολο Πέτρο. Και τον μορφωμένο τον θεολόγο τον Παύλο τον έκανε Απόστολο Παύλο, αφού όμως προηγούμενα του απέδειξε και απεδέχθη ο Απόστολος Παύλος ότι όσα νόμιζα κέρδος στην προηγούμενη ζωή μου, αυτά ήταν ζημιά για μένα. Σκύβαλα άχρηστα, τα οποία τα καταδικάζω μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Υιός του Θεού, στον οποίον εδόθη το υπερπάν όνομα και μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνια επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων δυνάμεων, γεννήθηκε σε ένα στάβλο και σπαργανώθηκε σε μια φάτνη και ήταν γιος ενός μαραγκού. Αυτό είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Η Βασιλεία των Ουρανών, αδελφοί αγαπητοί, ξεκινάει ταπεινά. Γι' αυτό και νόμος πνευματικός και απαράβατος, γεγραμμένος και απαραβίαστος στο Λόγο του Θεού, στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Ξέρεις τα ποιοι αντιτάσσεται? Για να καταλάβουμε, έτσι το κατάλαβα εγώ τη λέξη αντιτάσσεται, ήταν ένα σκύλο που αντιτασσόταν σε μένα, με γάβγιζε, ήθελε και στο γκάλα μου να επιτεθεί σε μένα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ήταν δεμένος. Αντιτάσσεται, δεν σε θέλει. Και τον υπερήφανο Θεός δεν τον θέλει. Δεν τον θέλει, δεν σε θέλω. Δεν μπορώ να συνεργαστώ. Δεν μπορώ να σου χαρίσω αυτά που έχω να σου χαρίσω. Στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη. Και το πρώτο παράδειγμα ταπείνωσης ήταν ο Χριστός, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχων δεν κατέβηκε σαν Θεός, αλλά ταπείνωσε τον εαυτό του λαβών δούλου μορφή, και μάλιστα ταπεινώθη έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, και έγινε κατάρα. Και αυτή ήταν η αιτία της υπερύψωσης που έκαμε ο Θεός τον γιο του. Όχι γιατί ήταν γιος του, αλλά για την ευλάβεια αυτού εισηκούσθη και για την ταπείνωση αυτού υψώθη. Η Βασιλεία λοιπόν των Ουρανών μην την περιμένουμε, αδερφοί αγαπητοί, πολύχρωμη. Η Βαβυλώνα είναι πολύχρωμη, μεγαλοπρεπή. Υπάρχει ωραία, μας το περιγράφει ο Λόγος του Θεού, ο σπόρος του συνάπεως και υπάρχει και ο σπόρος της πατάτας. Είναι μια τέτοια ο σπόρος της πατάτας. Αλλά αυτό είναι.
μικρότερο των λαχάνων, το οποίο έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι διαχειρίζεται τη σπορά του ένας άνθρωπος και το σπέρνει στο χωράφι του. Αυτός το έχει στα χέρια του. Και αυτός ο Υιός του ανθρώπου, Ιησούς Χριστός. Βασιλεία των ουρανών στα χέρια του Χριστού δοσμένη να ευαγγελίσει τους ανθρώπους, να αποκαλύψει στους ανθρώπους τα μυστήρια της Βασιλείας των ουρανών, να φανερώσει τους ανθρώπους την υγιένουσα διδασκαλία και να δείξει, να οδηγήσει τους ανθρώπους την οδόν την οποία πρέπει να περπατούνε και να υποτάξει το διάβολο, να δέσει το διάβολο. Γιατί αν δεν δεθεί ο διάβολος, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Είναι δικαίως εχμαλωτιστής στα χέρια του διαβόλου. Αυτός λοιπόν ο Υιός του ανθρώπου πήρε το μικρότερο των σπερμάτων. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι το μικρότερο. Υπάρχουν συγγράμματα φιλοσοφικά, οικονομικά, κοινωνικά, επιστημονικά, αθλητικά. Πήγε ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος, άκουσε το Λόγο του Θεού, πήρε συντία, αναγεννήθηκε, δεν ήξερε για εκκλησία, αναγεννήθηκε, ήταν βαριά άρρωστος, μόνος του τον θεράπευσε ο Χριστός, εξεζήτησε τον Χριστό και λέει, άκουγε το σταθμό και λέει, θέλω να πάρω μια γραφή. Λέει, πού θα πάω σε ένα θρησκευτικό βιβλιοπωλείο, στην Πάτρα ήταν. Και μπαίνει μέσα, βιβλία, χοντρά, λεπτά, μεγάλα, τόμοι. Λέει, έχετε μια Καινή Διαθήκη? Και του λέει, βιβλιοπωλής, τι θέλεις, λέει, Καινή Διαθήκη? Λέει, για να ψάξω να βρω αν έχω. Λέει, δεν έχω. Λέει, καλά, δεν έχεις Καινή Διαθήκη? Λέει, δεν έχω. Τα χάσε ο άνθρωπος. Βλέπετε, οι άνθρωποι εντυπωσιάζονται από τα πολλά. Πάρτε παράδειγμα τις θρησκείες. Χρυσάφια, πολυέλαιοι, διαμάντια, στολές μεγαλοπρεπείς. Απίστευτο. Και η Εκκλησία του Χριστού ένα δωμάτιο με αναγεννημένους ανθρώπους που ακούνε το Λόγο του Θεού, προσεύχονται, παίρνουν σώμα και αίμα Χριστού κάθε Κυριακή κατά το Λόγο του Κυρίου και έχουν κοινωνία με τα αλλήλων. Σαν την Περιστερά. Φρόνιμοι ως όφης και απλή ως η Περιστερά. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Παίρνει λοιπόν και διαχειρίζεται ο Υιός του ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός, αυτό το μικρό σποράκι. Ξέρει την αξία του και ξέρει και τη συνέχεια και το σπέρνει στο δικό του το χωράφι. Δεν το σπέρνει οπουδήποτε. Το σπέρνει σε δικές του καρδιές, στο δικό του λαό. Στη δική του εκκλησία αποκαλύπτει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Τα μυστήρια του Θεού είναι και κρυμμένα στους ανθρώπους. Μίλησα με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν θεολόγος και του είπα, πρέπει να αναγεννηθείς, το ξέρεις? Μου λέει, τι είναι αυτό? Λέω, πρέπει να βαφτιστείς με Πνεύμα Άγιο, το ξέρεις? Μου λέει, αυτά είναι για τότε και κρυμμένα. Όμως αν ρωτήσουμε σήμερα τη Χριστινούλα τη μικρή μας, την Παρασκευή τη βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και σήμερα θα βαφτιστεί στο νερό. Λέω, έχεις βαφτιστεί στο νερό? Μου λέει, όταν ήμουν μικρός. Λέω, και έγινε αυτό η άφεση αμαρτιών? Νήπιο, λέω, νήπιο. Και όταν ήσουν ανήπιο, είχες πολλές αμαρτίες? Με κοίταγε. Καλός άνθρωπος. Του λέω, αποδέχεσαι το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως? Λέει, το αποδέχομαι. Δεν λέει, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών? Λέει, ναι, αλλά οι πατέρες, λέει, τι λένε? Λέω, οι πατέρες έγραψαν και απεδέχτησαν το σύμβολο της πίστεως. Και αυτοί έγραψαν, ομολογώ εν βάφτισμα, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών. Είναι και κρυμμένα.
Μυστήριον μέγα λέγω εις ημάς περί του Χριστού και της Εκκλησίας. Ο γάμος του αρνίου θα γίνει στον ουρανό και ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του. Και κρυμμένα, αδελφοί, και αν το Ευαγγέλιο ημών είναι και καλυμμένο, έχει κάλυμα, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένος. Αυτούς πάνε για την κόλαση. Για ποιο λόγο όμως? Διότι απίστων όντων, επειδή είναι άπιστοι και δεν δέχονται το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά θέλουν άλλες σοφίες και φιλοσοφίες. Το Ευαγγέλιο, μου λέγε μια κυρία, είναι έτσι για αυτούς που είναι έτσι με παροπίδες. Τώρα πρέπει να έχουμε open mind, ανοιχτά μυαλά, λέει, να βλέπουμε τον κόσμο καθαρά, τον οποίο απίστων όντων ο διάβολος ετύφλωσε το νου για να μην επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Βασιλεία λοιπόν των ουρανών, το σπέρμα αυτό που το παρομοιάζει με κόκο συνάπεως, το σπέρνει στο χωράφι του. Δεν πάει να το σπείρει στη Σαχάρα την έρημο, ούτε στα βράχια, ούτε στην πατημένη γη, ούτε στο μάρμαρο, αλλά στο χωράφι του, γιατί ξέρει ότι μόνο εκεί θα πιάσει, μόνο εκεί θα εκδηλωθεί η δύναμη που έχει μέσα του. Γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δύναμη Θεού που σώζει, αλλά τους πιστεύοντας. Και για αυτούς το Ευαγγέλιο είναι ένα βιβλιαράκι που το βάζουμε στο εικονοστάσι και κάνουμε μετάνοιες. Και μετάνοιες τι είναι? Όχι μετάνοια βέβαια, όχι για να μετανοήσουμε, τούμπες. Όχι ακριβώς τούμπες, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Λέει, πόσες μετάνοιες έκανες? Λέω, μία. Όταν αναγεννήθηκα. Τούμπες, παπ, 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 λέει, μετάνοιες. Τι είναι αυτά που λες, άνθρωπέ μου? Του λέω, καλά μου λέει, έχεις δίκιο, δεν είναι μετάνοιες, υποκλήσεις. Ήθελε να πει προσκύνηση. Του λέω, έχεις να μου δώσεις λίγο αγιασμό? Μου λέει, έχω ένα πολύ καλό αγιασμό. Ένα μπουκαλάκι, λέω, ναι, αυτό είναι ο αγιασμός. Ωπ, κόκαλο. Μου λέει, τι θες να πεις? Λέω, αυτό είναι ο αγιασμός, το μπουκαλάκι αυτό? Μου λέει, τώρα ξέρω που το πας. Λέω, πού το πάω? Εγώ πού θα το πάω? Εσύ που το πας? Αυτό το μπουκαλάκι πού το πας? Και το κάνεις αυτό το μπουκαλάκι? Και ο καημένος, έτσι ήμουνα και εγώ, δεν τον κατακρίνω. Και έπαιρνα ένα μπουκαλάκι και το κράταγα ένα χρόνο μέχρι να ξαναπάω. Και έπιανε μέσα σκουλίγια. Και κάθε πρωί έπινα λίγο. Μου λέει, για να θα δηλητηριαστείς. Λέω, δεν δηλητηριάζομαι εγώ. Και πράγματι δεν είχα πάθει τίποτα, γιατί το πίστευα. Και βλέπετε, η πίστη σε ενεργεί, αλλά δεν σώζει. Γιατί χρειάζεται να πιστεύσεις στον Χριστό. Να πιστεύσεις το Ευαγγέλιο για να σωθείς. Το ρίχνει λοιπόν ο Υιός του ανθρώπου, ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, το σποράκι του στο χωράφι του. Αλλά δεν το αφήνει, το ποτίζει μετά. Αρχίζει και το ποτίζει. Και μάλιστα πώς το ποτίζει? Άλλος λέει είναι ο Σπύρον και άλλος ο ποτίζον. Χρησιμοποιεί τον Παύλο για να σπείρει, χρησιμοποιεί τον Απολό για να ποτίσει. Και το ποτίζει. Στο καλό χώμα, στην αγαθή γη, μαζί με το νερό, σκάει και αρχίζει και ανεβαίνει. Και λέει η Γραφή, αυξάνεται. Ο Παύλος παίρνει, ο Απολλός ποτίζει, ο Θεός αυξάνει όμως. Και όταν αυξηθεί, πρώτον εάν αυξηθεί, αλλά επειδή το διαχειρίζεται καλά, και τη Βασιλεία των Ουρανών που φύτευσε ο Χριστός στην καρδιά μας, τη διαχειρίζεται καλά και δεν υπάρχει εάν θα αυξηθεί, εξάπαντος θα αυξηθεί. Και όταν θα αυξηθεί θα γίνει μεγαλύτερο όλων των λαχάνων, όλα από τους μικρούς θάμνους. Και γιατί θα γίνει το μεγαλύτερο? Για να έρχονται τα πετεινά του ουρανού και να αναπαύονται, ώστε να έρχονται τα πατινά του ουρανού να κατασκηνώνουν στους κλάδους αυτού. Βρίσκει ανάπαυση. Και
Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να καταλάβουμε καλά ότι μόνο ο χριστιανός μπορεί να παρηγορήσει έναν άνθρωπο, μπορεί να ενισχύσει έναν άνθρωπο, μπορεί να, με τη χάρη του Χριστού, να οδηγήσει έναν άνθρωπο, μπορεί να ομολογήσει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών σε έναν άνθρωπο. Γιατί? Γιατί έχει πείρα. Έχει πρώτον την πείρα. Δεν λέει ο Χριστός θεραπεύει, αλλά μένα δεν με θεράπευσε. Λέει με θεράπευσε ο Χριστός και εσένα μπορεί να σε θεραπεύσει. Δεν λέει ο Χριστός αναγεννάει, μπορεί να σε αναγεννήσει και εσένα. Αλλά λέει ο Χριστός με αναγέννησε, μου άλλαξε τη ζωή, με έκανε νέο κτίσμα και μπορεί και εσένα να σε κάνει. Μου κόψε το τσιγάρο, μου κόψε τα πάθη, μου κόψε τις αμαρτίες, όλα όσα λυπούσαν το Πνεύμα του Άγιο τα αφήρεσε. Και σε σένα μπορεί να το κάνει. Μπορεί. Αλληλούια. Μπορεί. Αφού το έκανε σε σένα, μπορεί να το κάνει και σε μένα. Και κάποια στιγμή ήρθε ο ίδιος ο Χριστός και με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Ήρθε μια δύναμη μέσα από τα σωθικά μου και έβγαιναν ποταμοί χύμαροι γλωσσών. Βαφτίζηκε με Πνεύμα Άγιο. Και δεν είναι για τότε. Είναι για πάντοτε όποιος εξητήσει τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι όταν πηγαίνει ο χριστιανός, τι είναι? Φως. Σεις είστε το φως του κόσμου. Είναι αλάτι. Σεις είστε το άλας της γης. Φωτίζει ο χριστιανός. Νοστιμίζει ο χριστιανός. Φαίνεται η διαφορά. Φαίνεται η διαφορά. Αλλά στο χριστιανό που είναι αληθινά χριστιανός, όχι χριστιανούλης, αληθινά χριστιανός, έχει δύναμη πίστεως, έχει δύναμη Πνεύματος Αγίου, έχει τη χάρη του Χριστού. Γιατί? Γιατί δεν είναι σαν τη Μάρθα που αγωνίζεται και μεριμνά για πολλά, αλλά είναι σαν τη Μαρία που εξέλεξε την αγαθή μερίδα, το Λόγο του Θεού. Έχει προκοπή ο χριστιανός στα πνευματικά και αλλού. Έχει προκοπή. Ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, για να είναι φανερή η προκοπή σου εις πάντα στους ανθρώπους. Έχει καλό καρπό. Δημιουργεί οικογένεια ευλογημένη, αγία. Έχει καρπό χιλέων ομολογούντων το όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι ο Θεός μαζί του. Έχει εμπειρίες πνευματικές στο ταμείο του, στην προσευχή, στις προσευχές της Εκκλησίας. Σήμερα θα βαφτιστεί μια αδερφούλα μας, η Μαρία. Έχει γνωρίσει από 19 χρόνια τον Κύριο. Το 95, από ό,τι μου είπε, πήρε την απόφαση να κάνει το θέλημα του Θεού. Πήγε σε καλές ευαγγελικές εκκλησίες που την υπηρέτησαν, στον αδερφό μας τον Φραγκόπουλο, πολύ καλός αδερφός. Πήγε στην πρώτη ευαγγελική εκκλησία, αλλά όταν άκουσε το σταθμό, άκουσε το Πνεύμα του Άγιο. Και εκεί στη Σάμμο ήρθε μια αδελφή, τη γνώρισε, προσευχηθήκανε και πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο. Και λέει, το θέλω κι εγώ αυτό. Η ζωή της είχε ταλαιπωρίες. Πέρσι τέτοιο καιρό, 1η Σεπτεμβρίου, ήταν στη Σάμμο και είχε ανοίξει ένα μαγαζί και λέει, θα το κλείσω στο όνομα του Χριστού για να κάνω το θέλημα του Θεού. Και ήρθε στην Αθήνα. Πήγε σε εκκλησία, αλλά ζήταγε το Πνεύμα του Άγιο. Και έστειλε έναν άγγελο ο Κύριος, μια αδερφούλα μας, που είναι εδώ μέσα. Και δεν της είπε τίποτα, της λέει, πάω σε μια εκκλησία, θέλεις να έρθεις? Και ήρθε μέσα, αρχές Σεπτέμβρη. Ψέματα, μετά το Σεπτέμβρη. Και είπε, θέλω το Πνεύμα το Άγιο. Και χωρίς να πάρει κανείς μας χαμπάρι, ο Χριστός τη βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Πριν από μερικούς μήνες, την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, ή την επόμενη, δεν θυμάμαι. Την ημέρα του Αγίου, και δεν το πήραμε χαμπάρι. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, ούτε μου είπε και τίποτα.
Και έρχεται μετά και μου λέει: Αδερφέ, ξέρεις, βαφτίστηκα με πνευμάγιο, αλλά τώρα δεν έχω τη δύναμη που έχω. Λέω: Πότε βαφτίστηκες? Μου λέει: Βαφτίστηκα. Αλλά θέλω τη δύναμη, μου λέει, ξανά. Λέω: Να προσευχηθούμε. Έρχεται την άλλη μέρα, της λέω: Θες να προσευχηθούμε? Όχι, μου ήρθε η δύναμη, πάλι μου λέει. Δεν έχει ανάγκη, και δεν έχουμε ανάγκη κανέναν άνθρωπο. Γιατί είναι ο Χριστός, αδερφοί. Εδώ μέσα δεν είναι κανένας άξιος λόγου. Ούτε εδώ πάνω, ούτε εκεί κάτω, κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Η Εκκλησία του Χριστού δεν είχε ηγέτες, δεν είχε ηγεμόνες, δεν είχε αρχηγούς. Αρχηγός μας είναι ένας, ο Χριστός. Και εμείς τι είμαστε, δούλοι, υπηρέτες. Να υπηρετούμε την πολυειδή χάρη του Θεού και τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Να υπηρετούμε τους αδελφούς μας. Άλλος να σπέρνει, άλλος να ποτίζει. Και όλοι μας να οικοδομούμε πάνω στο θεμέλιο που ετέθη, που είναι ο Χριστός, δεν είναι άλλος. Αλλά κάθε ένας που οικοδομεί να προσέχει προς οικοδομή. Οικοδομήσει με χόρτα, με καλάμια και με ξύλα. Γιατί στη ζωή μας θα έρθουν πολλές φωτιές. Όχι μια, πυρκαγιές. Ξαφνικές, μακρινές, προσμενόμενες, απρόσμενες, για να δοκιμαστεί το έργο εκάστου. Και αν το έργο μείνει, τότε αυτός θα εισέλθει πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν το έργο κατακαεί, θα εισέλθει αλλά ως διαπυρός. Γι' αυτό τι πρέπει να προσέχουμε? Τα υλικά της οικοδομής του εαυτού μας. Πώς οικοδομούμε? Οικοδομούμε με χρυσάφι, με ασίμι και με λίθους πολυτίμους που είναι κρυμμένοι εδώ. Γιατί πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως είναι κρυμμένοι μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και μέσα από αυτό παίρνουμε εμείς τα υλικά για να οικοδομούμε. Δηλαδή, εγώ λέει, σας διδάσκω, λέει ο Χριστός, για την ωφελιά σας και σας οδηγώ την οδόν την οποία πρέπει να περπατάτε. Ποιος λοιπόν είναι δάσκαλός σας? Αν δάσκαλός μας είναι άνθρωπος, ανθρώπινα πράγματα θα μας μαθαίνει. Αν όμως δάσκαλός μας είναι ο Χριστός, αιώνια πράγματα θα μας μαθαίνει. Ποιος είναι ο καθηγητής σας? Αν καθηγητής μας είναι άνθρωπος, τυφλός τυφλών θα οδηγεί και οι δυο σε βόθρο θα πέσουμε. Αν καθηγητής σου είναι ο Χριστός, θα σου οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι θέμα επιλογής. Δεν θέλω να έχω δάσκαλο άνθρωπο. Τι να μου προσθέσει, τι να μου πει? Θέλω να έχω δάσκαλο τον Ιησού Χριστό, με το Λόγο Του και τη δύναμη του Πνεύματός Του, του Αγίου, να με διδάσκει, καθώς είναι γεγραμμένος: εις πάντες είστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Δεν θέλω να έχω άνθρωπο καθηγητή που να με οδηγεί, να μου λέει τι να κάνω. Από εδώ θα πάω, από εκεί θα πάω. Τι θα κάνω? Σας έχω πει ότι είχε έρθει ένας καινούριος αδερφός και μου λέει: Αδερφέ, τι να κάνω? Του λέω: Πού? Σε αυτό το θέμα. Λέω: Προσευχήσου. Και έφυγε απογοητευμένος. Λέει: Αυτό ήτανε. Εγώ περίμενα να μου πεις: Προσευχήσου. Πάλι εγώ. Με κοίταξε περιφρονητικά. Όχι με κακία, αλλά με απογοήτευση. Τώρα τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος? Όμως την άλλη μέρα ήρθε και μου είπε: Προσευχήθηκα και με οδήγησε ο Θεός. Έλα, δεν είναι πιο ωραία? Δεν είναι πιο ωραία να μας οδηγεί ο Θεός? Ο Θεός να μας φυλάει. Ξέρετε πόσο μεγάλη ευθύνη είναι να δίνουμε συμβουλές σε ανθρώπους? Να δώσει συμβουλή σε αυτόν τον άνθρωπο, λέει: Ανοίξω αυτό το μαγαζί. Ωραία θέση, να άνοιξε το. Και σε 6 μήνες να πάει φυλακή. Ο Θεός να μας φυλάει. Να παντρευτώ αυτή τη γυναίκα? Μωρέ, πολύ ωραία είναι. Πολύ ωραία είναι να την παντρευτείς. Και μετά να χωρίσουμε. Αδερφοί αγαπητοί, εμείς θέλουμε όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, δάσκαλός μας να είναι ο Χριστός. Και το θέλει και ο Χριστός. Και αν προσευχηθείς, διαβάσεις το Λόγο του Θεού και έρθεις και στην Εκκλησία προσευχόμενος και πεις: Κύριε, φανέρωσέ μου, δείξε μου, μίλησέ μου, να δεις ο Θεός τι θα κάνει. Να δεις ο Θεός μεγαλεία θα κάνει, θαυμάσια θα κάνει στη ζωή σου.
απίστευτα μοναδικά, θα σε κάνει σαν ένα συναπόδετρο που μεγάλωσε η βασιλεία των ουρανών και αυξήθηκε, και θα παρηγορείς και θα ενισχύεις και θα αναπαύονται δίπλα σου άνθρωποι ταλαιπωρημένοι. Δεν υπάρχει ωραιότερη χαρά, αδερφοί, να έρχεται άνθρωπος ταλαιπωρημένος να ακούει το Λόγο του Θεού, να προσευχόμαστε και σε λίγο να είναι ευτυχισμένος, άθεος, και να αναγεννηθεί. Δεν θα το ξεχάσω, εδώ έχει συμβεί. Οι περισσότεροι όσοι είστε τότε θα το θυμόσαστε. Είχε έρθει ένα παιδί που παραντούραγε από τα ναρκωτικά. Ούτε μίλαγε, ούτε λάλαγε, ήτανε φυτό. Και ήρθε εδώ μπροστά και μου λέει: θέλω να ελευθερωθώ. Λέω: προσευχή σου. Μου λέει: τι να πω. Λέω: Χριστέ μου, σώσε με, ελευθέρωσέ με. Και σηκώνει τα χέρια του ψηλά και βγάζει μια κραυγή: Θεούλη μου, σώσε με. Και εκείνη τη στιγμή, αδερφή, τον καθάρισε τελείως από τα ναρκωτικά. Ξύπνησε σαν να ξύπνησε. Λέει: τι έγινε. Σηκώθηκε, πήδαγε, χοροπήδαγε, γύριζε γύρω-γύρω. Είμαι ελεύθερος. Βάζει το χέρι στη τσέπη, βγάζει μια χούφτα διάφορα κοκτέιλ. Μου λέει: πάρτα. Λέω: τι είναι αυτά, τα κοιτάω, δεν τα είχα ξαναδεί εγώ. Μου λέει: πάρτα, κοιτάω. Είναι, μου λέει: α, τρεχάλα στην τουαλέτα, τα ρίξα μέσα. Πέρασε καιρός, τώρα ένα θηρίο. Είχα πάει κάτω, με πλησιάζει κάποιος, μου λέει: τι κάνεις, αδερφέ? Ας λεβέντης, ομορφόπεδο. Λέω: ποια εκκλησία είσαι? Από την Κηφισιά, μου λέει. Κάτσε, του λέω, δεν μου τα λες καλά. Στην Κηφισιά, μου λέει, στην Κηφισιά. Λέω: τι έγινε? Είμαι ο Παναγιώτης. Λέω: ποιος Παναγιώτης? Θυμάσαι, μου λέει, που είχα έρθει τύφλα στα ναρκωτικά και με ελευθέρωσε ο Κύριος. Είμαι ελεύθερος. Δόξα στο Θεό. Θυμάμαι ακόμη, είχε έρθει μια μάνα, την είχε φέρει ο Γιώργος ο Κανέλης, με ένα παιδάκι το οποίο ήταν άρρωστο βαριά, δεν ξέρω τι είχε. Ήταν έτσι μαζεμένο, πήγαινε πίσω από τη μάνα του, ούτε μίλαγε, ούτε λάλαγε, κοίταγε παράξενα. Λέω: τι θα του κάνουμε αυτόν τώρα? Λέω, μου λέει η μάνα: τι θα κάνουμε? Λέω: θα φωνάξουμε τους πρεσβυτέρους να προσευχηθούμε. Τι θα κάνουμε εμείς? Μπορούμε να κάνουμε τίποτα? Μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς, αδερφοί? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και θυμάμαι, καθίσαμε εκεί που κάθεται ο Τίμος, μαζευτήκαν οι πρεσβύτεροι από πάνω, προσευχηθήκανε, σηκώθηκε το παιδάκι έτσι και έφυγε. Μετά από λίγες μέρες με σταματάει, μου λέει: κύριε Κοροβέση, με θυμάστε? Λέω: ποιος είσαι, παιδί μου? Λέει: είμαι, και μου πει το όνομά του. Λέω: δεν σε θυμάμαι. Είμαι αυτός που είχα έρθει με τη μαμά μου και προσευχηθήκατε και με ζουλάγατε. Με ζουλάγατε. Λέω: σε ζουλάγαμε? Μετά συνειδητοποίησα. Λέω: με τη μαμά σου που είχες έρθει και ήσουν έτσι? Του λέω: ναι, μου λέει, κοίτα πώς είμαι τώρα. Έπιασα και δουλειά. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι δεν ήρθαν στην εκκλησία, αλλά έχουν πείρα. Έχουν πείρα. Έχουν γνωρίσει τον Χριστό. Κάποια στιγμή κάτι θα κάνει ο Χριστός. Τους διαχειρίζεται τώρα, όπως διαχειρίζεται και εμάς. Αυτή είναι η βασιλεία των ουρανών, αδερφοί. Τι είναι τώρα? Προσευχή σου. Έλα να προσευχηθούμε, αυτό είπαμε. Ναι, αλλά τι έγινε? Τι έγινε όταν προσευχηθήκαμε? Τι έγινε? Ήρθε την Παρασκευή η Δήμητρα του αδερφού του Τούλια, ένα κοριτσάκι 9 χρονών, θα πάει τρίτη δημοτικού. Μου λέει: ήρθα να λάβω Πνεύμα Άγιο. Η μητέρα της και ο πατέρας της δεν την αφήνουν. Με τον παππού έρχεται τυχαία. Όχι τυχαία, όποτε μπορεί την κλέβει και τη φέρνει. Με την καλή έννοια λέω κλέβει, έτσι με παρεξηγήσετε. Λέω: και ήρθες να βαφτιστείς με Πνεύμα Άγιο? Λέω, μου λέει: ναι. Λέω: έλα. Καθίσαμε εκεί, προσευχηθήκαμε. Και άρχισε και μίλαγε γλώσσες η Δημητρούλα. Πω, λέω, χαρά. Λέω: τώρα που θα πάνε σπίτι θα τρελαθούν από τη χαρά τους. Πω, μου λέει ο Γιάννης. Είπαν: δεν την ξαναφήσουν τώρα να έρθει. τι του κάνατε, λέει, τα παιδιά? Το παιδί όμως αυτό ήταν, ευλογήθηκε. Τώρα δεν ξεχνάει. Δεν μπορεί να τα ξεχάσει. Μου λέει: πάει, κρύβεται και προσεύχεται και μιλάει ξένες γλώσσες. Πιστεύω θα του δώσει και χαρίσματα, του μιλάει ο Θεός. Αυτή είναι η βασιλεία των, ένα μυστήριο. Όπως πήγε ο Νεεμάν ο Σύρος. Λέει:
Θεραπεύει, λέει ο προφήτης στο Ισραήλ. Λέει, θεραπεύει, θεραπεύει, λέει. Λέει, θα πάω κι εγώ να θεραπευτώ. Πηγαίνει στο βασιλιά, λέει, θεράπευσέ με. Ο βασιλιάς άπιστος. Άπιστος. Τον έστειλε για να τον θεραπεύσω τον λεπρό. Τι είμαι, Θεός είμαι. Πρόφαση έχει. Ζητάει για να μου επιτεθεί. Ακούει ο Ελισέ, ο άνθρωπος του Θεού. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, και ο βασιλιάς ήταν βασιλιάς του λαού Ισραήλ. Άνθρωπος του Θεού ήταν. Αλλά άλλο ανθρωπάκος και άλλο άνθρωπος. Άλλο νάνος και άλλο γίγαντας. Ας νάνος είναι 20. Ας γίγαντας είναι 2,40 στο μπάσκετ. Για βάλ τους δίπλα. Αλλά στο πνευματικό μέγεθος, λέω. Στην εμπειρία, στην παρουσία του Θεού, στη δόξα του Θεού, στην προσευχή, στη μελέτη. Πηγαίνει. Ο Ελισέ δεν βγαίνει έξω. Γιατί δεν βγήκε έξω? Γιατί είχε λόγο Θεού. Γιατί έτσι ήθελε ο Θεός. Του λέει ο Θεός, πες, στείλ το δούλο σου και πες του να βαφτιστεί 7 φορές στον Ιορδάνη τον ποταμό και θα θεραπευθεί. Βγαίνει ο δούλος του Ελισέ. Μα τι Θεός είναι αυτός? Είναι σαν κόκκος συνάπαιος η βασιλεία των ουρανών. Μην περιμένεις μεγάλα πράγματα. Λέει, πήγαινε στον Ιορδάνη, βαφτίσου 7 φορές και θα θεραπευθείς. Αγρίεψε ο Νεεμάν. Δεν έχω, λέει, ποτάμια στη Συρία να βαφτιστώ και να. Τι το πέρασες? Βρώμα, μουτζούρα, λέπρα είναι. Εγώ περίμενα. Αυτό είναι. Εγώ περίμενα να βγει έξω ο προφήτης, να βάλει τις φωνές, να επικαλεστεί το όνομα του Θεού του, να κατέβει ο Θεός του και να με θεραπεύσει. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Λέει, του λέω, γιατί, λέω, έχετε πολύ ελαίους? Για να έρχεται σε κατάνοιξη καρδιά. Και τις εικόνες, χωρίς εικόνες, λέει, μπορεί να σταθεί, πρέπει να βλέπει. Φοβερό είναι, αδερφοί. Ο Νεεμάν δεν το κατάλαβε, πάει η δούλη και του λένε, στρατηγέ μου, του λένε, κύριε μου, άρχοντά μου, ό,τι και να σου λέγε θα το έκανες. Μεγάλο πράγμα είναι αυτό που σου είπε. Πήγαινε στον Ιορδάνη να δοκιμάσεις. Και πίστηκε ο Νεεμάν. Πήγε μια φορά, τίποτα. Δύο φορές, τίποτα. Πρέπει να γίνει όλο το έργο του Θεού. Να υποταχθείς κατά πάντα στο λόγο του Θεού. Μα πήγα 5 φορές και βουτύχτηκα και δεν θεραπεύτηκα. Μα σου είπε 7 φορές. Πάσα στα σεντολάς του Κυρίου. Ο λόγος του Θεού είναι ψωμί που το τρως όλο. 7 φορές το σώμα του, λέει, σαν μικρό παιδιό. Τι έγινε? Τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Αυτό έγινε. Τι περιμένεις να γίνει? Με μικρά πράγματα ο Θεός κάνει μεγαλεία. Αυτός, λοιπόν, που είχε πάει στο θρησκευτικό βιβλιοπωλείο και δεν του δώσανε Καινή Διαθήκη, γιατί δεν είχε. Μετά μου, λέει, πήγα στην εκκλησία την Αποστολική και πήρα μια Καινή Διαθήκη με 5 ευρώ, νούμερο στην τύχη, λέω, μερικά CD, κάμια δεκαριά ευρώ, και φεύγοντας μου, λέει, κράταγα μια τσάντα, την Καινή Διαθήκη και τα CD. Και λέω, με 20 ευρώ, με τόσα λίγα πήρα τόσα πολλά. Ναι, αλλά αυτός ήτανε δραματική η θέση του και ο Χριστός τον θεράπευσε. Μου λέει, εσένα σε ξέρω, αλλά εσύ δεν με ξέρεις. Και πού να σου πω τι έκανε ο Θεός? Αδερφοί αγαπητοί, αυτή είναι η βασιλεία των ουρανών. Λες μία λέξη, μία ομολογία, λες, δεν ξέρεις τι θα κάνει μετά ο Θεός. Γι' αυτό να ανοίγουμε το στόμα μας, αλλά όχι με ανοησίες, ούτε με σαρκικό φρόνημα. Με προσευχή, με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμένου, τρέμοντας το λόγο του Θεού, έτσι θα μιλάμε. Για να καρποφορεί ο λόγος του Θεού, να μην είναι ανθρώπινος, να είναι ουράνιος. Ο λαλώνας, λαλείος, λαλών, λόγια Θεού. Ποια λόγια ανθρώπινα? Πολλές φορές νομίζουμε ότι με το να πούμε πολλά θα πιστέψουν οι άνθρωποι. Όσα και να πούμε, αδερφοί, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν. Αν δεν έρθει ο Χριστός
να κάνει επέμβαση, σωτηρία δεν γίνεται. Εμείς λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, προσευχόμαστε. Προσευχή σώζει. Η ταπείνωση σώζει. Να βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Για να δοξάζεται ο Χριστός, όχι για να δείχνουμε εμείς τον εαυτό μας. Τι να δείξουμε από τον εαυτό μας τώρα. Κάθε ένας ξέρει τι τενεκές ξεγάνωτος είναι, έτσι δεν είναι? Και άχρηστος, έτσι λέει η Γραφή, άθλιος, ουτιδανός, λέει ο Ιώβ. Όπου αχρίος, άθλιος, ουτιδανός, τυποτένιος, δεν ξανανοίγω, λέει, το στόμα μου, έλεγα, 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 όλος σαχλαμάρες έλεγα. Τώρα μόνο θα σ' ακούω, Κύριε. Και λέει ο Θεός, θα μ' ακούς? Όχι μόνο. Δεν θα μ' ακούς μόνο, θα με βλέπεις τώρα κιόλας. Όταν κατάλαβες πόσο ασήμαντος είσαι. Αλλά η Βασιλεία των Ουρανών είναι ομοία και με προζύμι. Και μια γυναίκα έχει 3 μέτρα αλεύρου. 3 μέτρα αλεύρου. Δηλαδή καμιά 30 κιλά αλεύρι. Ίσως λιγότερα. Δεν ξέρω πόσο είναι το μέτρο. Νομίζω 7 κιλά. Τέλος πάντων. 3 μέτρα αλεύρου. Αλλά όμως θέλει να κάνει καλό ψωμί. Καλό ψωμί. Φουσκωμένο, αφράτο, ωραίο. Λαδόψωμο. Ολικής αλέσεως, βιολογικό, αλλά καλό ψωμί. Και δεν παίρνει χημικά από τον μπακάλι που θα το φουσκώσουν και θα το κάνουν άχρηστο. Έχει καλό αλεύρι και θέλει να κάνει καλό ψωμί, σαν τη γυναίκα μου. Ξέρετε τι ωραίο ψωμί κάνει η γυναίκα μου? Τι που να σας το λέω, αλλά δεν φτάνει να φάτε όλοι. Πολύ ωραίο ψωμί κάνει, να το λέμε τώρα, πολύ ωραίο. Και παίρνει ωραίο αλεύρι. Παίρνει και προζύμι και με προσοχή, ακούτε τι λέει, το κρύβει μέσα. Να το πούμε τώρα αλλιώς. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ωραίο αλεύρι. Όλοι όμορφοι είσαστε. Σας έχει μορφώσει ο Χριστός. Γελαστοί, χαρούμενοι. Όλο δοξάζετε, όλο αλληλούια λέτε. Και έρχεται τώρα και βάζει λίγο προζύμι τη Βασιλεία των Ουρανών και φουσκώνει, φουσκώνει, φουσκώνει. Έχετε δει να φουσκώνει το ζυμάρι? Πω, φουσκώ, που μόνο του φουσκώνει. Ξεκίνησε αυτή η εκκλησία, κάμια 15 άνθρωποι είμαστε, αλλά φούσκωσε, φούσκωσε και θα συνεχίζει να φουσκώνει εάν είμαστε καλό αλεύρι. Γιατί κάποιος θα βάζει μέσα το ζυμάρι, το προζύμι. Θα το βάζει μέσα και θα φουσκώνει και ποιοτικά αλλά και ποσοτικά. Μπαίνει μέσα ένας άνθρωπος και είναι μαραμένος. Τον βασανίζουν τα προβλήματα, τον βασανίζουν ταλαιπωρίες, έλθετε προς με, φωνάζει ο Χριστός, πάντες οι κουρασμένοι και υπεφορτισμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω, θα σας δώσω ανάπαυση στην ψυχή σας. Και μπαίνει μέσα και είναι μαύρο το πρόσωπό του, σκοτεινιασμένα τα μάτια του, φιλίποπτος κοιτάει, έτσι μπήκα εγώ και όλοι μας, κοιτάει δεξιά αριστερά, τι είναι τούτη εδώ πάλι, όπου κατέβηκαν? Πού είναι τα λιβανιστήρια? Δεν έχετε λιβανιστήρια εσείς? Τσου. Ούτε κεριά, ούτε κεριά. Και έτσι κοίταγα και εγώ. Τι να του... Ο αιρετική θα είναι, είπα. Αλλά σιγά σιγά ερχόταν το ζυμάρι μέσα. Και άρχισε να φουσκώνει, όχι να χοντρένω, έτσι. Άρχισε να φουσκώνει η ψυχή μου. Και είδα έναν άνθρωπο που είχε έρθει τελευταία στην εκκλησία. Είναι και ανάμεσά μας, ο Κύριος να τον ευλογήσει. Όταν τον είδα ήταν όπως ήμουν εγώ. Την τελευταία φορά που τον είδα έλαβε το πρόσωπό του χαμογελαστό, στα μάτια του ήμερα. Λέω, άλλαξες. Άλλαξες, του λέω. Πώς έγινες έτσι, ομόρφινες? Με κοίταγε αυτός, δεν ξέρω αν καταλάβαινε τι έλεγα, αλλά πιστεύω ότι μετά όταν το είπα άλλαξε η ψυχή σου, μου λέει ναι. Και δεν λείπει ποτέ από την εκκλησία. Ξέρετε τι θα κάνει ο Θεός αυτό, ναι. Θα τον φουσκώσει, όχι σε κιλά, σε ευλογία.
Και μετά θα πάει και στην οικογένεια και θα φουσκώνει και θα φουσκώνει, γιατί είναι το ζυμάρι, είναι η βασιλεία του Θεού που την κρύβει μέσα στην καρδιά. Δεν τη βλέπουμε όπως τη Μαρία. Τη βάφτισε με πνευμάγιο, δεν το είδαμε, αλλά κρύφτηκε, την έκρυψε τη βασιλεία μέσα στην καρδιά. Δόξα στο Θεό. Και φούσκωσε και έγινε ένα ψωμί μουρλιά. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, για τη βασιλεία του Θεού. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά. Πού? Μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Είναι δύναμης. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά του ουρανού. Όλα τα χαρακτηριστικά. Έχει δοξολογία, έχει προσκύνηση, έχει ευχαριστία. Στον ουρανό μας δείχνει ο Θεός μέσα από το λόγο του, ξέρετε τι γίνεται. Όλοι οι άγγελοι φωνάζουν αλληλούια, αλληλούια. Έχει τα χερουβίμ και τα σεραφείμ στην υπηρεσία του Θεού. Παντού χαρά, παντού δοξολογία, παντού ευλογία. Χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Μεγάλη χαρά στον ουρανό. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται ούτως ώστε να παρατηρείται. Δεν είναι εκεί, ούτε είναι εδώ. Η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών, κρυμμένη. Αδερφέ, ξέρεις ότι έχει κρύψει ο Χριστός μέσα σου τη Βασιλεία του Θεού σαν προζύμι, επειδή σε είδε καλό αλεύρι? Γιατί θέλει να κάνει ένα καλό ψωμί που να τρώγεται και να εφραίνονται οι τρώγοντες. Όλοι οι τρώγοντες να εφραίνονται. Αμήν. Όποιος είναι για βάφτισμα να ετοιμαστεί. Να ψάλουμε τον ύμνο 200.